48 ώρες μετά τις φωνικές και καταστροφικές πλημμύρες και η μάχη των ανθρώπων σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλο τον ορμό συνεχίζεται. Μια μάχη άνηση απέναντι σε τόνους λάσπης που έχουν κατακλείσει τα πάντα. Σε γειτονιές Καλαμάτας οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, με πολίτες να έχουν χάσει ολόκληρες περιουσίες. Ανάλογη εικόνα και σε πολλά σημεία του νομού. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες, με τις συνολικές απώλειες να είναι ακόμα και σήμερα ανυπολόγιστες. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς, γιατί μετράει η επόμενη μέρα και μετράνε και τα βήματα που γίνονται από εδώ και πέρα, και να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας την βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Παναγιώτα Κοζομπόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Κοζομπόλη, μέχρι τώρα περιοδίες σε όλο τον νομό, προκειμένου να δείτε και εσείς από κοντά όλες τις πληγές όσο μπορεί και είναι εφικτό αυτό στην περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας. Πώς έχει η κατάσταση, αλλά να πούμε και για τις ενέργειες, τι γίνεται από εδώ και πέρα και πώς θα κινηθεί ο κόσμος. Καταρχάς, επιτρέψτε μου από αυτό το εδώ το βήμα, κύριε Κανελόπουλε, να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτηριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν. Και κατά δεύτερον, να πούμε ότι από την πρώτη μέρα βρισκόμαστε όλες, και η περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά και η κυβέρνηση, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έπληξε τον νομό μας. Η κυβέρνηση ήταν εδώ με τους τρεις βουλευτές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, συντονίστηκαν τα βήματα και μπορώ να πω ότι σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει να, όχι να κλείνουν οι πληγές, αλλά τουλάχιστον να μαζευτούν τα σπίτια, να μπορεί ο κόσμος να μπει, να διανυκτερεύσει. Είναι όμως μεγάλα τα προβλήματα, είναι μεγάλες οι πληγές που άφησε αυτή η πλημμύρα πίσω της, και πρέπει πολύ συντονισμένα να κάνουμε προσεκτικά βήματα, να ανακουφιστούν καταρχήν οι πληγέντες, καταρχάς οι πληγέντες, και εν συνεχεία να δούμε πώς μπορούν να αποζημιωθούν στο βαθμό που μπορεί να αποζημιωθούν. Πώς διαρθρώνεται αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος, πώς πρέπει να κινηθεί και τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση? Σε πρώτο στάδιο γίνεται η καταγραφή των ζημιών από συνεργεία του Δήμου ή της περιφέρειας. Οι περιφέρειες καταγράφουν τις επιχειρήσεις, ενώ τα συνεργεία του Δήμου καταγράφουν τα νοικοκυριά. Και εν συνεχεία όλα αυτά προωθούνται στο Υπουργείο, πρώτα στην Πολιτική Προστασία και συνεχεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτα θα δοθεί ένα άμεσο ποσό για να μπορέσουν να ανακουφιστούν, και εν συνεχεία το ύψος των ζημιών, των επιχειρήσεων και όλα αυτά. Η εικόνα που έχετε εσείς αποτυπώσει έτσι από τις πρώτες σας επισκέψεις όλες αυτές τις ημέρες? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολα. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Το καιρικό φαινόμενο ήταν από τα μεγαλύτερα που έχουν πλήξει για δεκαετίες στον νομό. Και πραγματικά είναι μια συγκυρία που σε 2-3 μέρες έχουμε την επέτειο, την 30η επέτειο από τους σεισμούς του 1986 που έπληξαν την πόλη της Καλαμάτας κυρίως τότε. Μπορώ να πω ότι σε ανθρώπινα θύματα δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά έχει μια ένταση πολύ μεγάλη. Ένα μέρος λοιπόν θεωρώ ότι οφείλεται στην ένταση του γεγονότος. Όμως βλέπω και πλημέλειες, ο τρόπος που έχουν δομηθεί, που έχουν κλείσει τα ρέματα, ο τρόπος που καθαριστήκανε τα ρέματα. Εδώ πρέπει να το δούμε και όχι μόνο να πάρουμε μέτρα προσωρινά. Πρέπει μετά να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να γίνει μια επεκατάσταση ουσιαστική, να δούμε πώς είναι τα ρέματα, πώς είναι το δίκτυο στην πόλη της Καλαμάτας, και να συντηρηθεί, να φτιαχτεί. Αν χρειαστεί σε κάποιες περιοχές να ανοιχτούν τα ρέματα που έχουν σκεπαστεί, γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση. Επειδή, όπως ίσως ξέρετε από την νομοθεσία μας, πια τώρα δεν κλείνονται τα ρέματα, απαγορεύεται, πρέπει να παραμείνουν. Και έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα από τη Θουρία, για παράδειγμα, στον δρόμο των Αγίων Θεοδόρων. Στον Ξερίλα. Που εκεί, δεν ξέρω αν το επισκεφτήκατε, οι ζημίες είναι τεράστιες και νομίζω η λύση που προτείνουν οι κάτοικοι, και πρέπει να το δουν και οι ειδικοί, είναι μόνο να αφαιθεί το ποτάμι αυτό όπως ήταν ο Χήμαρος, όπως ήταν παλιά. Χρειάζεται όμως καθαρισμός, όπως είπατε και εσείς, και αυτό είναι το κύριο. Αυτό είναι απαραίτητο, και πρέπει να σας πω από όλες τις μέρες που έχω δει κάποια πράγματα, για παράδειγμα στον ποταμό Άρη, στο ύψος των Κλωστηρίων, εκεί από διάφορα καλάμια που θεωρώ ότι είναι από έλλειψη καθαρισμού, το νερό έφυγε από εκείνο το σημείο, ενώ στο σημείο που στην ευθεία είναι μία γέφυρα, το νερό ήταν σε πολύ μικρό, δεν είχε φτάσει στο ύψος της γέφυρας, γιατί διοχετεύτηκε από το σημείο εκείνο. Είναι πραγματικότητα δύσκολη σίγουρα, και από εδώ και πέρα, πέρα από την οικονομική ενίσχυση, την άμεση, η οποία είναι, όπως και να το κάνουμε, θα είναι μικρή για τις οικογένειες, πρέπει να καταλήξουμε. Θέλω να πω εδώ ότι όλες οι περιοχές έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης.
Θέλω να πω ότι γίνονται ενέργειες, ότι ήδη η περιφέρεια στέλνει το αίτημά της, διότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ήδη ότι θα δώσει οικονομικές ελαφρύνσεις και για τον ένφια, την πληρωμή του ένφια, αλλά και για άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις που αφορούν στους επιχειρηματίες. Θέλω να πω ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα επισκεφτούμε περιοχές της Καλαμάτας, θα είναι μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ. Και αυτό το σημειώνουμε, γιατί η ζημιά που έχει υποστεί η αγροτική παραγωγή του νομού συνολικά είναι απίστευτη. Έτσι. Πρέπει είναι να σας πω ότι. Η καλλιέργεια των σίκων ή τέλος πάντων. Τα σίκα, αλλά έχουμε στην Τριφυλία, στου Καγαλιάνου ειδικά, σωστά, που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα θερμοκήπια. Μιλάμε την κτηνοτροφία, η οποία σχεδόν έχει χαθεί σε πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, έχουν χάσει τα ζώα του. Θα είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αποστόλου, λοιπόν, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Θα επισκεφτούμε την περιοχή, τους Γαργαλιάνους, γενικά την περιοχή της Τριφυλίας, αλλά και την περιοχή εδώ της Καλαμάτας και του Παμίσου. Στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης θα γίνει μια σύσκεψη με παράγοντες στο Υπουργείο Εσωτερικών. Την Τετάρτη το απόγευμα θα είναι εδώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μπαλάφας. Η κυβέρνηση, θέλω να πω, έχει κάνει ένα παράλληλο δίκτυο με αυτό της περιφέρειας και του Δήμου, για να υποστηρίξει τα αιτήματα. Είναι σε μια ετοιμότητα να δώσει λύσεις εκεί που ο Δήμος και η περιφέρεια το ζητούν. Και τίνει ευήκο ΑΟΤΑ. Και θέλω να πω και όχι μόνο αυτό, αφού επωλωθούν και ανακουφιστούν πρώτα οι πληγέντες, εν συνεχεία, σε μια ετοιμότητα να γίνει ένα σχεδιασμός. Δεν ξέρω πόσο η οικονομική κατάσταση θα επιτρέψει αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί άμεσα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμός και σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι να φτιάχνεται. Όχι έργα επιφανειακά, έργα ουσίας που θα μπορέσει ο πολίτης της Καλαμάτας, ο πολίτης της περιφέρειας, ο πολίτης του νομού Μεσσηνίας να τα σπράξει στην ποιότητα ζωής του. Και να αφήσουμε και λίγο στην άκρη τη γραφειοκρατία, να σας πω, γιατί αυτές τις στιγμές δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα δομημένο νομικό πλαίσιο που και εμείς το έχουμε βρει. Όμως το γεγονός ότι κηρύσσεται η πληγή σε περιοχή σε κατάσταση ανάγκης, αυτό δίνει κάποια περιθώρια κινήσεως και θα τα εκμεταλλευτούμε όσο χρειάζεται. Πάντως και είμαστε εδώ και οι βουλευτές έχουμε την επαφή την καθημερινή για να μπορούμε να συμβάλλουμε όσο γίνεται και να ανακουφιστούν οι πληγέντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία. Και εγώ ευχαριστώ.